κυβέρνησε τη Ρουμανία με σιδηρά πυγμή. Πίστευε ότι θα δοξάζεται για πάντα. Ο Νικολάη Τσαουσέσκου, που αυτοαποκαλεί το ιδιοφυΐα των Καρπαθίων, δεν υποπτευόταν ότι το κομμουνιστικό καθεστώς είχε φτάσει στο τέλος του. Ενώ οι πολίτες της Ρουμανίας υπέφεραν από τη φτώχεια, ο ίδιος και η σύζυγός του ζούσαν μέσα στα πλούτη. Όμως, η αιματηρή επανάσταση του 1989 έβαλε ένα τέλος στην πολυτελή ζωή και την αυθονία. Στις 16 Δεκεμβρίου 1989, οι κάτοικοι της Τιμισοάρα ξεσηκώθηκαν εναντίον της σύλληψης του πάστορα Λάσλο Τόκες, που ήταν υπερασπιστής των δικαιωμάτων της ουγγρικής μειονότητας. Στις 21 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε από τις αρχές διαδήλωση συμπαράσταση στον Τσαουσέσκου στο κέντρο του Βουκουρεστίου, η οποία κατέληξε σε χάος. Ο λαός αποδοκίμασε μαζικά το ζεύγο Τσαουσέσκου, το οποίο εμφανώς απορριμμένο κλείστηκε στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και όταν οι πολίτες εισέβαλαν στο κτίριο, το ζευγάρι φυγαδεύτηκε με ελικόπτερο. Σύντομα όμως υποχρεώθηκαν να το εγκαταλείψουν. Συνελήφθησαν και πέρασαν από στρατοδικείο. Καταδικάστηκαν σε θάνατο. Εκτελέστηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων του 1989. Ο Νικολάη Τσαουσέσκου και η Έλενα Τσαουσέσκου καταδικάζονται σε θάνατο και δίμευση της περιουσίας τους. Η απόφαση είναι οριστική και άμεσα εκτελεστεά. Η δίκη τους και η εκτέλεσή τους μαγνητοσκοπήθηκαν και μεταδόθηκαν στις τηλεοράσεις όλου του κόσμου. Λίγες ημέρες αργότερα παρουσιάστηκαν και στην κρατική τηλεόραση. Το γεγονός αυτό θεωρείται πως επισφράγισε το τέλος του καθεστώτος.